Να πάμε στον εθελοντισμό. Η 5η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως η Διεθνής ημέρα εθελοντισμού με απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και άνθρωποι οι οποίοι έχουν βοηθήσει πολύ και το Αρκαλοχώρι και το Δήμο Μηνωά Πεδιάδος και σεισμόπληκτες περιοχές, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι αφιερώνουν καθημερινά χρόνο από το χρόνο τους και την καθημερινότητά τους για να βοηθήσουν συνανθρώπους μας με οικονομικά προβλήματα. Και είναι άνθρωποι ταγμένοι σε κάθε κίνδυνο, έτσι. Δηλαδή σε εκατομμύρια ανθρώπους και με κίνδυνο ακόμα και την ίδια τους στη ζωή, Νίκο. Είναι τα μέλη της ομάδας Αποστολή Αγάπης. Είναι η κυρία Ροδάνθη Διαλυνά, τα έχουμε ξαναπεί. Πάμε να τα ξαναπούμε. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Χρόνια πολλά και όλα για τη γιορτή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ προσωπικά, να είστε καλά. Πού βρίσκεστε? Δόξα. Τώρα είμαστε στο γραφείο της Αποστολής, στο λατηγείο που λένε πάρα πολύ, γιατί εδώ πέρα καθόμαστε και κουβεντιάζουμε και καταστρώνουμε τα σχέδια, που λέμε, για να βοηθήσουμε τον κόσμο που έχει ανάγκη. Πόσους ανθρώπους βοηθάει η ομάδα σας αυτή τη στιγμή, σε επίπεδο Ηρακλείου, σε επίπεδο Κρήτης, ό,τι στοιχεία έχετε? Είμαστε σε επίπεδο Ηρακλείου. Αυτή τη στιγμή έχουμε μηνιαίως περίπου 250 οικογένειες. Βέβαια, που δίνουμε τα τρόφιμα κάθε μήνα. Υπάρχουν άλλες οικογένειες που θέλουν μόνο ρουχισμό, υπάρχουν οικογένειες που θέλουν μόνο δραστηριότητες. Υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες, οπότε σίγουρα πάνω από 500 άτομα οικογένειες, έτσι όπως έχουμε κάνει ένα απολογισμό. 500 οικογένειες, που σημαίνει πάνω από 2.000 άτομα, καθώς μπορεί να είναι και μία πολύτεκνη οικογένεια, σωστά κυρία Διαλυνά? Ακριβώς, ναι. Πάντως και από την εικόνα που βλέπουμε πίσω με τα παιχνίδια, καταλαβαίνουμε ότι έχετε έτσι ανάψει μηχανές εν ώψη Χριστουγέννων, προκειμένου να βοηθήσετε και τους μικρούς σας φίλους. Έχετε κάποια έτσι δράση στα σκαριά? Έχουμε ξεκινήσει, ετοιμαζόμαστε. Έχουμε 4 υπέροχες δράσεις να κάνουμε. 2 εκ των οποίων αφορούν το Αρκαλοχώρι, γιατί μπορεί να φύγαμε από εκεί, αλλά δεν τους έχουμε ξεχάσει τους ανθρώπους. Είμαστε συνεχή επικοινωνία μαζί τους. Έχουμε καταγράψει ανάγκες. Ακούγα και πριν τον κύριο Κοκολάκη που γνωριζόμαστε και χρόνια και χαίρομαι, γιατί είναι ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος. Και τα κάνει ό,τι κάνει, τα κάνει και αυτός εθελοντικά και προσφέρει. Και ξέρω ότι η απήχηση του κόσμου πάρα πολύ μεγάλη. Μας έχει στηρίξει, ούτε εμείς το περιμέναμε τόσο πολύ. Πάντως η απήχηση, και μια που το λέει και η κυρία Διαλυνά, του εθελοντισμού όλο αυτό το διάστημα και στο Αρκαλοχώρι, νύχτα, μέρα, Νίκο, κυρίες και κύριοι, ήταν εκεί οι άνθρωποι της ομάδας προκειμένου να βοηθήσουν εθελοντικά. Σωστά. Το απέδειξαν, περίτρανα όλο αυτό το διάστημα. Κατά την περίοδο της επιδημιολογικής κρίσης, της πανδημίας, οι ανάγκες για εθελοντισμό, για βοήθεια, οι περιπτώσεις ανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα βιοποριστικά έχουν αυξηθεί? Αυξήθηκαν και από τις δύο μεριές. Και οι εθελοντές, γιατί πολλοί είχαν μείνει εκτός εργασίας και είχαν πολύ ελεύθερο χρόνο. Μάλιστα, ναι. Και λόγω της καταστάσης έπρεπε να τρέχουν περισσότερο. Ναι. Αλλά βέβαια υπήρχαν και οι ανάγκες ήταν και πολύ περισσότερες. Μάλιστα. Αν κάποιος θέλει να βοηθήσει αυτή την όμορφη προσπάθεια που έχετε ξεκινήσει, με ποιους τρόπους μπορεί? Εμείς τώρα, κύριε Νίκο, κάνουμε 4 δράσεις και θέλω να τα αναφέρω, γιατί εκεί μπορεί να βοηθήσει όποιος βέβαια, θέλει. Βέβαια, να τους αναφέρουμε. Σε συνεργασία μαζί με την κυρία Δήμητρα Κουνενιδάκη, η οποία έχει μια αρκετά μεγάλη ομάδα με πάνω 8-9.000 άτομα, που λέγεται Μαμάδες, Παιδιά και Όχι Μόνο, θα κινηθούμε να μαζέψουμε, να συγκεντρώσουμε πράγματα τα οποία θα τα δώσουμε στις 24 του μήνα στο Αρκαλοχώρι. Μαζί με ανηματέρ θα κάνουν μια πολύ όμορφη γιορτή στο Χριστουγεννιάτικο κάστρο που ετοιμάζουν εκεί οι συλλογοί. Αλλά στις 18 πάλι του μήνα, που θα γίνει φωταγώγηση στα κοντέινερ που τα διαμορφώνουν κατάλληλα για το Χριστουγεννιάτικο κάστρο, οι σύλλογοι του Δήμου Μηνώα θα παραβρεθούμε και θα μαγειρέψουμε μαζί με τα μικρά παιδάκια 2 διαφορετικά φαγητά, γιατί μας ρωτάνε πώς το κάναμε και θέλουν να το ζήσουν τα παιδάκια πολύ του γυμνικού και του γυμνασίου. Τι ωραία. Άρα θα συμμετέχουν κανονικά με τις ποδίτες, θα μαγειρέψουμε, να προσφέρουν φαγητό. Κανονικότατα όπως κάναμε όταν ήμασταν εκεί. Μπράβο. Στις 29 θα το κάνουμε και στο Χριστουγεννιάτικο κάστρο του Ηρακλείου. Ναι. Αυτό με το Σύλλογο Μαγείρων και Ζαχαροπλαστών. Ναι. Και επίσης αυτό που προτρέπουμε πάρα πολλούς γονείς που μας ρωτάνε κιόλας, και Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων κυρίως, τι να κάνουνε. Οπότε μια πολύ καλή ιδέα είναι, τώρα που είναι οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις των παιδιών στα σχολεία, να μιλήσουν τα παιδιά τους, φέρτε
ένα μακαρόνι. Φέρτε κάτι για αυτά τα παιδάκια που δεν έχουν. Μάλιστα. Με αυτόν τον τρόπο και κάθε χρόνο το κάνουν τα σχολεία και μας βοηθάνε πάρα πολύ. Ένα παραπάνω τώρα που θέλουμε να βοηθήσουμε και τις μόπληκτες περιοχές. Μάλιστα. Πολύ ωραία μηνύματα, πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Τρεις ημερομηνίες, 18, 24 και 29. Μπράβο. Λοιπόν, ένα μεγάλο μπράβο. Εδώ είμαστε να προβάλλουμε τις δράσεις σας. Θα τα ξαναπούμε και λίγο πριν την πρωτοχρονιά και τα Χριστούγεννα. Να είστε καλά.